να βάλω στην τηλεοπτική συντροφιά μας μέσω της νέας τεχνολογίας τον καλό φίλο της εκπομπής και ιδιοκτήτη του A-Sports, τον Δημήτρη Δημητρίου, για να συνομιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δημήτρη, καλό σου βράδυ. Σε χαιρετίζω στα 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για μια ακόμη Κυριακή. Και η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει αν θα έχουμε τελικά πρωτάθλημα στην Super League 1 με όλα αυτά που έχουν συμβεί ή περιμένουμε να συμβούν στο επόμενο διάστημα και τις επόμενες ημέρες. Καλησπέρα και από μένα από την Αθήνα. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι στη Super League 1 θα έχουμε πρωτάθλημα. Αρκετά σύντομα θα έλεγα. Νομίζω ότι αύριο είναι μια μέρα που θα καθορίσει σε ένα βαθμό τις εξελίξεις. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο στη Super League 1, όπου εκεί οι ομάδες θα αποφασίσουν για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Οι πληροφορίες λένε ότι η επανέναρξη θα γίνει είτε 6-7 Ιουνίου, αυτή τη στιγμή φαντάζει ως η πιο πιθανή, αν και επιτρέψτε μου να έχω μία επιφύλαξη και να λέω ότι μπορεί να έχουμε τελικά σέντρα ξανά στις 14 Ιουνίου, λίγο πιο πίσω. Θα μας λυθεί αυτή η απορία όμως, νομίζω αύριο. Μία από τις δύο εβδομάδες αυτές είναι που θα έχουμε επανέναρξη και θα έλεγα ότι εκτός από τα play-off όλα δείχνουν ότι θα έχουμε και τα play-out κανονικά, διότι μέσα από τα θέματα που έχουν γίνει γνωστά για το αυριανό Διοικητικό Συμβούλιο που θα γίνει το μεσημέρι είναι και η επικύρωση των θέσεων της βαθμολογίας της κανονικής περίοδου από τις θέσεις 7 έως 14, πράγμα που σημαίνει ότι μετά την επικύρωση θα μπορέσουν να γίνουν και οι αγώνες κατάταξης για την ομάδα η οποία δεν θα μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία και θα πέσει και για την ομάδα που θα κληθεί βάσει της προκήρυξης και όσων υπάρχουν από την αρχή, γιατί στη δεύτερη κατηγορία τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα, πολύ πιο μπερδεμένα, που υποτίθεται ότι θα πρέπει να παίξει μπαράζ. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι από αύριο θα ξεκινήσουν, όπως έχει προαναγγελθεί, οι ομαδικές προπονήσεις. Αυτό που είναι μετέωρο προς το παρόν είναι τι θα γίνει με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών και τις μειώσεις, αφού δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις ΠΑΕ και τους ποδοσφαιριστές. Και όσο πιο πίσω ξεκινήσει το πρωτάθλημα, με τις θερμοκρασίες που βιώνουμε αυτή την εποχή, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα. Τα προβλήματα είναι δύο. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει μια κεντρική συμφωνία ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τις ομάδες ως διοργανώτρια. Κατέληξαν σε ναυάγιο αυτές οι διαπραγματεύσεις που υπήρχαν, διότι για ένα τετράμινο που ζητούσαν συνολικά οι ομάδες, η πρότασή τους δεν έγινε δεκτή θεσμικά, άρα ο κάθε ποδοσφαιριστής ή πιο σωστά η κάθε ομάδα θα έχει τέτα-τέτ με τους ποδοσφαιριστές της και ξεχωριστά θα βρίσκουν, ελπίζω, μια χρυσή τομή έτσι ώστε να γίνουν οι αγώνες. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα σίγουρα είναι ότι όσο θα πηγαίνουμε σε πιο καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Θεωρώ ότι σήμερα, ας πούμε, ή χθες, αυτά που ζούμε, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους μετεωρολόγους, μιλάμε για θερμοκρασίες που μέσα Μαΐου είχαν να δουν σχεδόν 100 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση και μέχρι τον Ιούνιο ή μέχρι τον Ιούλιο. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα εκεί, όπως επίσης εγώ θα πω ότι έχουμε τις ομάδες να διανύουν τη δεύτερη εβδομάδα ατομικών προπονήσεων και από αύριο με την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, έγινε γνωστή και όντως, όπως ακριβώς τα λες, από αύριο ξεκινούν οι ομαδικές προπονήσεις. Αλλά επέτρεψέ μου να πιστεύω ότι οι τρεις εβδομάδες ομαδικών προπονήσεων είναι ελάχιστες. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ένα μήνα, γι' αυτό λέω το 14. Αλλά πιστεύω ότι αυτοί που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις και ως προς τα ιατρικά επιτελεία των ομάδων και ως προς το τι συμφέρει τον κάθε έναν. Διότι σε κάθε περίπτωση, είτε ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 6-7 είτε στις 14 Ιουνίου, είναι τόσο σφιχτές ημερομηνίες που θα έχουμε πρωτάθλημα και αγώνες ανά 3 ημέρες περίπου. Μάλιστα. Λοιπόν,
Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι αν γίνει πρωτάθλημα θα γίνει χωρίς φιλάθλους. Να που άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο ο Υφυπουργός Αθλητισμού μετά από μια πρόταση που κατατέθηκε από ομάδα, νομίζω ότι ήταν ο Όφη αυτός που κατέθεσε την πρόταση, να υπάρχει το 20% της εξέδρας του γηπέδου γεμάτο με φιλάθλους. Ναι, εντάξει, το γεμάτο είναι σχετικό. Μην φανταστούμε ότι θα είναι το 20% κάπου συγκεντρωμένο. Θα είναι ένα 20% διάσπαρτο. Αραιοκατοικημένο. Ναι, αραιοκατοικημένο. Με αποστάσεις και με τα πρωτόκολλα τέλος πάντων που υπάρχουν. Είναι κάτι που είχε ακουστεί σαν προοπτική και σαν σενάριο αρκετό καιρό πριν. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Θα το δούμε στην πορεία. Το βλέπω όμως ότι είναι κάτι θετικό αυτό να γίνει. Γιατί και να είναι εντελώς άδειο το γήπεδο είναι νομίζω άχαρο αφενός. Αφετέρου, επειδή παντού υπάρχουν κατ' ελάχιστον ή κατά μάξιμουμ η δυνατότητα και στα εμπορικά καταστήματα και παντού να υπάρχει κάποιος κόσμος με κάποιες αποστάσεις, θεωρώ ότι είναι και σωστό και δίκαιο και στις εξέδρες να υπάρχει έστω να γίνει έτσι μία αρχή, έτσι ώστε τελικά να φτάσουμε μετά από ένα αλφα διάστημα που θα το πούνε οι ειδικοί, σε μια φυσιολογική κατάσταση όπου το γήπεδο θα είναι σε μια κατάσταση κανονική. Λοιπόν, θα έχουμε πρωτάθλημα στις μικρότερες κατηγορίες. Τι λένε οι πληροφορίες σου, εκεί όπου δεν πέφτει σέντς, δεν υπάρχει σέντς στην τσέπη τους και το τονίζουν καθημερινά οι άνθρωποι της Super League 2 και της Football League. Ήδη ζητάνε επιτακτικά το κεφάλαιο αναδιάρθρωση να ανοίξει, να συζητηθεί και αν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ως προς το δεύτερο σκέλος στο να μπούμε σε μία αναδιάρθρωση έτσι, πόσο δε μάλλον εφόσον η Super League 1 αγωνιστεί και ολοκληρώσει κανονικά το πρωτάθλημά της και τις αγωνιστικές της δραστηριότητες. Θα έλεγα ότι σίγουρα υπάρχουν προβλήματα που καθιστούν αδύνατον με τις τωρινές συνθήκες να διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Super League 2, κατ' επέκταση και πολύ περισσότερο το πρωτάθλημα της Football League, που είναι η τρίτη τη τάξη κατηγορία. Δεν το συζητώ, δεν δίνω καμία πιθανότητα στη Football League να συνεχίσει, αν και θέλει πάρα πολύ μικρό χρόνο, για να ολοκληρωθεί η κανονική σεζόν, και εκεί δεν υπάρχουν play-off. Έχει μόνο 3 μάτς ακόμα για να ολοκληρωθεί η σεζόν, η Football League. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όσο κατεβαίνουμε τις κατηγορίες, οι συνθήκες είναι και πιο δύσκολες και ως προς τις εγκαταστάσεις, αλλά και φυσικά τα οικονομικά είναι απαγορευτικά, όταν θα πρέπει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να γίνονται τεστ κορονοϊού βάσει των ιατρικών πρωτοκόλων, των υγειονομικών πρωτοκόλων, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το καταφέρει με δυσκολία, τέλος πάντων, κάποιες ομάδες στη Super League 1 το κάνουν, εντάξει, πόσο δε μάλλον στη δεύτερη κατηγορία, πόσο δε στην τρίτη. Σκέψω ότι ο Απόλλων Σμύρνης, που είναι μια ομάδα που τη γνωρίζεις πολύ καλά, ανέστειλε τις δραστηριότητες του, που είναι μια ομάδα που εκπέμπει υγεία, έτσι. Ναι, θα έλεγα όμως ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις, ενδεχομένως ο Απόλλωνας να βιάστηκε να πει κάτι τέτοιο, διότι και η δεύτερη κατηγορία θα κάνει συνεδρίαση, θα αποφασίσουν μια μέρα μετά την αυριανή, δηλαδή την Τρίτη θα πάει. Περιμένοντας τις εξελίξεις και τις αποφάσεις από την Super League 1. Ακριβώς. Η Super League 2 λοιπόν μόνη της ως κατηγορία, μαζί και με τον επικεφαλής της, τον κύριο Λεωτσάκο, τον πρόεδρο, θα κάνουν λοιπόν ουσιαστικά περισσότερο σύσκεψη, είναι παραδεικτικό συμβούλιο, όπου θα πάρουν μία απόφαση για το τι μέλη γενέστε. Θα τα βάλουν κάτω τα θέματα, θα δουν τα οικονομικά τους ζητήματα, εάν και εφόσον τηρήσουν το πρωτόκολλο, διότι υπάρχει δυνατότητα ήδη από την περασμένη εβδομάδα για να ξεκινήσουν ατομικές προπονήσεις στην Super League 2, στην Β' κατηγορία. Αυτή τη στιγμή επίσημα και με ανακοίνωση έχει πει μόνο ο ΠΑΣ Γιάννενα ότι ξεκινάει οι προπονήσεις. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουν και τα Χανιά, τι θα κάνει και ο Λεβαδιακός, που μαζί και με τον Απόλλωνα είναι οι 4 ομάδες οι οποίες διεκδικούν πράγματα ως προς την άνοδο. Έχει λοιπόν τη σημασία του να δούμε τι θα γίνει την Τρίτη, ποια τάση θα επικρατήσει.
Όσον αφορά τώρα, για να μην νομίζετε ότι δεν θέλω να το συζητήσω, το θέμα της αναδιάρθρωσης, θα έλεγα ότι τη δεδομένη στιγμή είναι πρόωρο. Αφενός πολλές ομάδες από την ακόμα πιο κάτω κατηγορία, είτε τη Football League είτε τη Γάμα Εθνική, επιθυμούν να γίνει μια αναδιάρθρωση, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις για να γίνει μια αναδιάρθρωση. Να γίνει μια αναδιάρθρωση μόνο και μόνο για να αυξήσουμε τις ομάδες και να αυξήσουμε το πρόβλημα, να το μεγαλώσουμε το πρόβλημα και του χρόνου να είμαστε από την αρχή με ομάδες οι οποίες θα ζητούν συμβόλαιο, που δεν θα έχουν τηλεοπτικό, που δεν θα έχουν έσοδα, νομίζω ότι δεν θα δώσει τίποτα καινούριο από το ήδη προβληματικό περιβάλλον που υπάρχει. Εκλογές στην ΕΠΟ, καλοκαίρι ή φθινόπωρο. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν από την κυβέρνηση νομίζω ότι έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Ακόμη είδαμε και παραιτήσεις μελών της ΕΠΟ από την Εκτελεστική Επιτροπή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εσύ τι γνωρίζεις περισσότερο? Λοιπόν, εκλογές στην ΕΠΟ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία απόφαση κυβερνητική, η οποία και για τις 48 ομοσπονδίες είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Φθινόπωρο σημαίνει ότι θα γίνουν και θα μοιραστούν είτε το Σεπτέμβριο είτε τον Οκτώβριο. Για την ΕΠΟ και για το ποδόσφαιρο, που έγινε και ειδική μνήμα, αναφέρεται ότι και αυτό πηγαίνει πιο πίσω. Το ποδόσφαιρο λοιπόν αρχικά έπρεπε να κάνει εκλογές, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έπρεπε να τις κάνει τον Οκτώβριο. Όταν όμως οξύνθηκαν πολύ τα πράγματα σε επίπεδο μεγάλων στην πρώτη κατηγορία, θυμόμαστε και τους και Big παραμένουν four, σε όξυνση τα πράγματα. Και παραμένουν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το μόνο που άλλαξε στη ζωή μας ήταν ο κορονοϊός. Σωστά. Πάρθηκε απόφαση μαζί και με την FIFA και την UEFA, οι οποίες κλήθηκαν και καθίσανε άπαντες στο ίδιο τραπέζι στη Μεγάλη Βρετάνια, θα θυμίσω. Τότε λοιπόν πάρθηκε η απόφαση, η συμφωνία αν θέλετε, ότι θα είχαμε νωρίτερα εκλογές και θα είχαμε εκλογές είτε στο τέλος Ιουνίου είτε στις αρχές Ιουλίου. Αυτό λοιπόν το σενάριο πλέον πάει πίσω και δεν ισχύει. Η ΜΕΝ κυβέρνηση επικαλείται το γεγονός ότι λόγω κορονοϊού όλα πήγαν πίσω, αλλά και η μεταξύ της κυβέρνησης και της UEFA επαφή για ένα ποδοσφαιρικό μνημόνιο και κάποιες ημερομηνίες που εκεί είχαν συναποφασιστεί και συμφωνηθεί. Θα θυμίσω ότι υπήρχε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της UEFA στην Αθήνα, του κύριου Τσέφεριν. Είχαν αποφασιστεί πράγματα, υπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο οι εξελίξεις της πανδημίας τα πήγε πίσω. Έτσι λοιπόν καθυστερήσαν τα πάντα. Η πλευρά του Υφυπουργείου αναφέρει ότι ήρθε σε επαφή με τις υπερκείμενες ποδοσφαιρικές αρχές πριν ανακοινώσει την απόφασή της. Η ΕΠΟ διαφώνησε ανοιχτά με ανακοίνωσή της. Υπήρξε μεγάλη διαφωνία και από την πλευρά της ΑΕΚ, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα είτε μέσω οπαδών, προς το πρόσωπο του Λευτέρη Αυγενάκη, του Υφυπουργού Αθλητισμού. Και νομίζω ότι εδώ, επειδή έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γι' αυτό το λόγο και γίνονται όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υπάρχουν δύο δυνατές και ισχυρές τάσεις. Είναι αυτή της ΑΕΚ, που φαντάζει ως το φαβορί για την επόμενη μέρα στο να κυριαρχήσει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και φυσικά υπάρχει ο ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή ο κύριος Γραμμένος, ο νυν πρόεδρος, εκλέχθηκε πριν από 4 χρόνια, υποστηριζόμενος ανοιχτά από τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή, άρα ουσιαστικά έχουμε δύο τάσεις. Δηλαδή λες ότι υπάρχει μία μάχη δικεφάλων και στη μέση υπάρχει και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται επί του παρόντος με τις εκλογές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι αν ο Ολυμπιακός ήθελε να ασχοληθεί, το πεδίο θα ήταν τελείως διαφορετικό. Μάλιστα. Πάντως θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι. Και ο Καύσωνας, από κάθε άποψη. Από κάθε άποψη μια και ο Καύσωνας ξεκίνησε από πολύ νωρίς, όπως είδες Δημήτρη. Έτσι. Βέβαια. Και εδώ θα είμαστε
να τα συζητάμε όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.